Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Κουράκος, αν και η Ιουλία του έχει πει πως είναι νωρίς για να πάει η σχέση τους παρακατώ, δεν τα παρατάει με τίποτα, την θέλει και την διεκδικεί. Έτσι λοιπόν αγοράζει ένα ακριβό μονόπετρο για την Ιουλία, κάνοντας της ξανά πρόταση γάμου. Ο ίδιος επιμένει πολύ σε αυτή τη σχέση, θέλοντας να κάνει τα πάντα για να την βλέπει ευτυχισμένη. Είναι αποφασισμένος να την παντρευτεί, με κάθε κόστος. Έτσι συνεχίζει τις προσπάθειες, παρά το πρωτόχι της Ιουλίας. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι πως η Ιουλία δεν θα λυγίσει εύκολα. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο γάμος, θα ακούσει πολλά και χειρά όχι από την Ιουλία. Ο Κουράκος για να εντυπωσιάσει την Ιουλία, αγοράζει ένα φανταχτερό μονόπετρο. Εκείνη το βλέπει, ενθουσιάζεται, χαμογελάει, αλλά δεν δέχεται να το φορέσει. Του επισημαίνει πως δεν θα βγάλει από το χέρι της το δαχτυλίδι των Βρετάκων, με το ορόσημο της οικογένειας. Ο Γιώργης στην αρχή θα δυσανασχετήσει, αλλά χωρίς όμως να τα παρατήσει. Παίρνει πίσω το κουτί, με την υπόσχεση πως θα επανέλθει, με κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Με ποιον τρόπο θα την πείσει να του πει το μεγάλο ναι. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.